Τα 33 εκατομμύρια ευρώ αγγίζουν οι οφειλές δημοτών προς το Δήμο Ηρακλείου που κινδυνεύουν να παραγραφούν, με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικό να καλεί τους πολίτες να προχωρήσουν στη διαδικασία της ρύθμισης, ιδάλλως θα γίνουν αναγκαστικά μέτρα εισπραξής. Μάλιστα, μεταξύ αυτών, περίπου τα 20 εκατομμύρια αφορούν παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και σχεδόν τα 13 εκατομμύρια αφορούν τέλη κοινόχρηστων χώρων, αυθαίρετες οικοδομές ή ΤΑΠ. Το ποσό που κινδυνεύει να παραγραφεί, το οποίο είναι άκρος ρεαλιστικό, είναι περίπου 33 εκατομμύρια και πλέον, το οποίο κινδυνεύει να παραγραφεί. Γι' αυτό και γίνεται η καμπάνια για ειδικά για αυτούς που κινδυνεύουν να παραγραφούν. Οι οφειλές έχουν να κάνουν κυρίως με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και έπειτα με εισφορές όπως είναι σε γη, όπως είναι ρυθμίσεις αθαιρεσιών, όπως είναι το ΤΑΠ, τα τέλη κοινόχρηστων χώρων και άλλων. Ο Δήμος Ηρακλείου ξεκινά μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης προκειμένου οι οφειλέτες να μην ευνηδιαστούν από τα αναγκαστικά μέτρα. Η καμπάνια ξεκινάει σήμερα για να, με ατομικές ειδοποιήσεις, όπου θα καλούμε τους πολίτες εντός 30 ημερών να έρθουν να επικαιροποιήσουν την οφειλή τους και να την διακανονίσουν ή ακόμα και να κάνουν ένσταση στην περίπτωση που μπορούν να διαγραφούν οι προσαυξήσεις. Όπως εξηγεί ο Αντιδήμαρχος κύριος Αγριμανάκης, ο Δήμος Ηρακλείου είναι υποχρεωμένος να ασκήσει αναγκαστικά μέτρα εισπράξης για όλες τις ανείσπρακτες οφειλές που βεβαιώθηκαν ταμιακά από το έτος 2019, καθώς και για όλα τα ανείσπρακτα αυτοτελή πρόστιμα που βεβαιώθηκαν από το έτος 2004 έως και το 2018. Γι' αυτό και θα πρέπει να είναι γνωστό στους συνδημότες μας και σε όλους όσους χρωστούν στο Δήμο να σπεύσουν, να επικαιροποιήσουν αυτή την οφειλή τους, να τη ρυθμίσουν σε άλλη περίπτωση ή ακόμα και να κάνουν ένσταση προκειμένου να φύγουν οι προσαυξήσεις αν και εφόσον αυτό με βάση τον νόμο επιτρέπεται. Υπάρχουν διαθέσιμες ρυθμίσεις από 2, 24 έως και 48 δόσεις που μπορούν να βοηθήσουν την αποπληρωμή των χρεών με τρόπο που να μην επιβαρύνει υπερβολικά τον προϋπολογισμό της κάθε οικογένειας. Η καμπάνια του Δήμου είναι σε εξέλιξη και έχουν γίνει μέχρι στιγμής 3.500 ατομικές ειδοποιήσεις σε δημότες για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Θα πρέπει να σας πω ότι ήδη από τα 39.000 αφημί, 3.500 ατομικές ειδοποιήσεις ήδη έχουν πάει στις διευθύνσεις με κάποιο τρόπο, είτε μέσω email, είτε με συστημένη τηλεγραφία προς τους πολίτες, όπου αυτομάτως επικαιροποιείται αυτή η σχέση και δεν παραγράφονται.